Και όχι μόνο αύξηση των κρουσμάτων, δυστυχώς συνοδεύεται και από αντίστοιχη και μεγαλύτερη αύξηση και νοσηλειών και θανάτων. Αυξημένη δραστηριότητα συνεχίζει να καταγράφει ο κορονοϊός με τις νοσηλείες να προβληματίζουν τους ειδικούς. Δικά τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου ήταν αποκαρδιωτικά είχαμε μεγάλη αύξηση και νοσηλιών, ε, πάλι είχαμε πολλές νοσηλίε και θανάτους και διά, σε διάσπαρτες ηλικίε, όχι μόνο δηλαδή σε ηλικιωμένου και σε ευπαθείς ομάδες, είναι ανησυχητική η κατάσταση. Σε τι οφείλεται αυτή η έξαρση? Ε, στη χαλάρωση λόγω του καλοκαιριού πιθανότατα, ε, διότι είναι μια εποχή που πάμε και σε κοινωνικές εκδηλώσεις και παρόλο που Είμαστε όλοι επαναπαυμένοι επειδή πολλές από αυτέ είναι σε ανοιχτούς χώρους, εν τούτη, κάποιοι κλειστοί χώροι δυστυχώς κάνουν τη διασπορά. Ο κόσμος πραγματοποιείται τεστ όπως το προηγούμενο διάστημα στον ίδιο Δυστυχώς όλοι μα έχουμε επαναπαυθεί και έχουμε καθησυχαστεί λίγο και κάνουμε τεστ μόνο όταν έχουμε συμπτώματα καλό θα ήταν όλος ο κόσμος να κάνει τεστ όταν πιστεύει ότι έχει πάει κάπου στο οποίο σε κάποιο μέρος ή σε κάποια εκδήλωση με πολύ κόσμο είτε κλειστό είτε ανοιχτό και υπάρχει κίνδυνος να έχει κολλήσει. Όταν έχει δει στον περίγυρό του κάποιον που έχει συμπτώματα. Να κάνουμε κάποια προληπτικά τεστ και να μην περιμένουμε μόνο όταν έχουμε συμπτώματα, γιατί ήδη τότε έχουμε φτάσει τις 3 με 4 μέρες μετά που έχουμε κολλήσει και υπάρχει, περίπτωση, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μεταδίδουμε και σε άλλους. Άρα πρέπει σίγουρα να προλαμβάνουμε. Άρα εσείς προτείνετε πρόληψη, ο κόσμος να κάνει το τεστ. Αυτά που ξέραμε το, την εποχή της, της μεγάλης έξαρξης της πανδημίας. η πανδημία δεν είναι πλέον όπως τότε σε ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε τέτοιες εξάρσεις. Ε, ξέρουμε πλέον ότι δεν είναι εποχιακέ, δεν συμβαίνουν μόνο χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Είναι όλε τι εποχέ, είναι μικρές εξάρσει σε χρονικό διάστημα. Αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα, όσο μικρό και αν είναι, θα έχουμε τέτοιε μεγάλε διασπορέ, θα έχουμε αύξηση νοσηλιών, θα κινδυνεύσουν πάλι οι αγαπημένοι μας είτε πιο πολύ ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι, αλλά σίγουρα και άλλοι άνθρωποι, οπότε καλό είναι ε, να λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα που κάναμε και τότε ε, αρκετά με, με αρκετή δυναμικότητα για να προλάβουμε τα, τα χειρότερα.